Hello guys, Car Freaks εδώ και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο της χρονιάς. Αυτό το βίντεο και τη σειρά που θα ακολουθήσει μετά από αυτό το βίντεο σας υπόσχομαι ότι θα τη λατρέψετε. Γι' αυτό πάρετε το χρόνο σας και κάντε ένα subscribe μέχρι να πέσει το intro. Καρφρίκια μου, όπως ήδη ξέρετε, σε αυτό το κανάλι είμαστε ταγμένοι να κάνουμε πάντα πρωτότυπα πράγματα. Καινούργια concept και καινούργια βίντεο, τα οποία δεν παίζουν συχνά στην Ελλάδα ή μερικές φορές είναι και η πρώτη φορά που παίζουν στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο concept γυρνάει στο μυαλό μου εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Η ιδέα να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, να το φτιάξουμε, να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε δώρο σε έναν από εσάς. Ναι, καλά ακούσατε. Στο τέλος της χρονιάς, μετά από μια σειρά από βίντεο, με πρώτο να είναι αυτό, ένας τυχερός από εσάς, ένας subscriber από εσάς, θα πάρει δώρο ένα αυτοκίνητο. Βέβαια, στο εξωτερικό έχετε δει πολλά τέτοια concept και σίγουρα μπορεί να έχετε μια ιδέα γιατί μιλάω, αλλά στην Ελλάδα, που το YouTube μας πληρώνει καραμέλες αντί για λεφτά, ένα τέτοιο concept είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς βάλαμε τα δυνατά μας και από πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε την αναζήτησή μας, βρήκαμε τους κατάλληλους συνεργάτες, βρήκαμε τους κατάλληλους χορηγούς για να το στηρίξουν όλο αυτό και αρχίσαμε να ψάχνουμε να βρούμε το κατάλληλο αυτοκίνητο. Μετά από πάρα πολύ σκέψη, αποφασίσαμε ότι το κατάλληλο αυτοκίνητο για κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι κάτι μικρό, κάτι άνετο, οικονομικό, αλλά και αξιόπιστο. Μετά από πολλές ώρες αναζήτησης και ψάχνοντας να βρούμε κάτι αρκετά συγκεκριμένο, γιατί δεν θέλαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι τέλειο, για να μπορούμε να κάνουμε διάφορα βίντεο και διάφορες βελτιώσεις πάνω σε αυτό και να σας τα δείξουμε. Αλλά δεν θέλαμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι σε πολύ άθλια κατάσταση και δεν θα αξίζει η όλη βελτίωση και μετατροπή. Οπότε ψάχνοντας, μία μέρα έγινε αυτό. Βρίσκω τίποτα, ρε. Ω! Πλάκα κάνεις! Έλα, ρε! Έλα, τρελέ μου! Τι κάνεις? Ρε, εσύ πουλάς το αυτοκίνητο! Μόλις είδα αγγελία! Όντως! Πόσο! Δουλεύει, είναι κομπλέ! Ναι, αυτά, το παίρνω, κατέβα στην αγγελία, έρχομαι αύριο το πρωί και το παίρνω. Όχι, σοβαρά μιλάω. Ναι, πάρε με το απόγευμα, μόλις σχολάσες. Έκλεισε, άντε γεια. Και από ό,τι καταλάβατε, βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Ποιο αυτοκίνητο είναι αυτό, πάω να το φέρω αμέσως να το δείτε. Οι παλιοί στο κανάλι καταλάβατε ήδη. Polo Project is back, bitches. Οι καινούργοι στο κανάλι που δεν ξέρετε, πάρτε μια εικόνα τι είσαι Polo. Λοιπόν, εδώ είναι το καινούργιο μας Project Car. Άλλα επίπεδα πρόσφυγε. Άλλα επίπεδα πρόσφυγε. Από εκεί και όλο το σαλόνι, τράβασε παρακαλώ το σημάδιο. Είναι έτοιμο. Το μόνο που χρειάζεται αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα bucket κάρτμα και μπορείτε να πάτε να τρέξετε σε αγώνες drag. Κατηγορία είναι το 12. Μέρες, ώρες. I got my bros' days. I ain't
Και επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε και ξαναρωτάτε γιατί δεν ξαναείδατε βίντεο με το πόλο, ο λόγος είναι ότι το πόλο μας κυρτάει. Αυτό λοιπόν, καρφίξ μου, είναι το Polo Project. Για εσάς που είστε καινούργοι στο κανάλι, πιθανόν κάποιοι παλιοί να τα ξέρετε ήδη, αλλά εγώ θα τα ξαναπώ για άλλη μια φορά για εσάς που δεν τα έχετε παρακολουθήσει. Το Polo Project είναι ένα αυτοκινητάκι το οποίο φιλοξενήθηκε στο κανάλι μας στα πρώτα μας βίντεο. Κάναμε αρκετά βιντεάκια με αυτό και μάθαμε κι εμείς αρκετά πράγματα και δείξαμε και σε εσάς αρκετά πράγματα. Για όσους όμως δεν το ξέρουν, παρόλο που το έχουμε πει και στο παρελθόν, το Polo Project δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ήταν το αυτοκίνητο ενός συγγενή, ο οποίος πήγε στο εξωτερικό για ένα διάστημα. Όσο λοιπόν έλειπε, μας το άφησε για να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία βίντεο. Γύρισε κάποια στιγμή όμως και μας το πήρε πίσω. Πέρασε ο καιρός και από ό,τι είδατε στο προηγούμενο σκετσάκι, ο ιδιοκτήτης του μας πήρε τηλέφωνο ακριβώς την κατάλληλη στιγμή που ψάχναμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο για αυτό το concept και μας είπε ότι το Polo Project πωλείται. Δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα, φυσικά και το πήραμε. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Αυτό που θα γίνει είναι ότι στα επόμενα επεισόδια θα δείτε το Polo να μεταμορφώνεται. Θα αλλάξουμε πολλά πράγματα, θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στο Polo. Θα φροντίσουμε τα πάντα από κινητήρα, μετάδοση, φρένα, αναρτήσεις, εσωτερικό, εξωτερικό, ηχοσύστημα, βάψιμο. Θα φτιάξουμε τα πάντα. Το πώς θα συμμετέχετε σε όλο αυτό δεν θα σας το πω ακόμα, θα το μάθετε στο επόμενο βίντεο. Το πώς θα συμμετέχετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το Polo εννοώ, θα το μάθετε στο επόμενο βίντεο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω τη διαδικασία. Η διαδικασία λοιπόν έχει ως εξής. Όσοι συμμετέχετε στο διαγωνισμό και στην κλήρωση και μόνο εσείς, εκτός από αυτό θα συμμετέχετε και σε μια ομάδα η οποία θα δημιουργηθεί στο Facebook μόνο για εσάς. Σε αυτή την ομάδα θα βλέπετε backstage φωτογραφίες, backstage βίντεο, αλλά και μέσα από ανακοινώσεις και ψηφοφορίες θα αποφασίζετε τι θα φτιαχτεί στο Polo. Θα είστε εσείς λοιπόν αυτοί που θα αποφασίσετε μαζί με εμάς, στη συνεργασία με εμάς πάντα, τι θα φτιάξουμε στο Polo. Διάφορα πράγματα. Τι χρώμα θα διαλέξουμε, τι βελτιώσεις θα κάνουμε και άλλα πολλά. Μαζί λοιπόν θα φτιάξουμε αυτό το αυτοκινητάκι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στο τέλος της χρονιάς θα γίνει μια μεγάλη κλήρωση. Και σε αυτή την κλήρωση ένας τυχερός θα κερδίσει το Polo. Δεν θα είναι μόνο αυτός όμως, θα έχουμε και άλλους τυχερούς. Το Polo Project σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα στηριχτεί από κάποιους χορηγούς. Αυτοί οι χορηγοί λοιπόν, εκτός από ότι θα βοηθήσουν εμάς να φτιάξουμε το Polo Project, θα βοηθήσουν και εσάς. Γιατί θα σας δώσουν δωράκια. Και όσοι συμμετέχετε στην κλήρωση και στο διαγωνισμό για το Polo Project, θα συμμετέχετε και στις κληρώσεις για αυτά τα δωράκια, τα οποία δεν θα είναι λίγα, θα είναι αρκετά μέσα στη χρονιά και θα είναι και αρκετά στο τέλος της χρονιάς που θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Τι θα λέγατε όμως να ρίξουμε μία ματιά και να σας δείξουμε το Polo και για τους παλιούς που το έχουν ξαναδεί, να δουν τι άλλαξε, αλλά και για τους καινούργιους που δεν έχουν ιδέα τι παίζει με αυτό το κινητάκι. Λοιπόν, guys, τσίπησα την κάμερα ένα χείρας και θα σας κάνω ένα περίπατο να δείτε λίγο εδώ το πουλάκι μας. Από ό,τι βλέπετε το χρώμα του είναι σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση. Βέβαια είναι και λίγο βρεγμένο τώρα και ίσως δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι σε πολύ χάλια κατάσταση το χρώμα του. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα χρειαστεί σίγουρα ένα βάψιμο. Εδώ τι βλέπουμε, έχει μια στενή επαφή κάπου. Το φτερό μας εδώ έχει μια λακκούβα τεράστια. Θα χρειαστεί να το φτιάξουμε και αυτό όπως πολλά άλλα. Και εδώ βλέπω μια λακκουβίτσα. Αυτή νομίζω πρέπει να υπήρχε από παλιά, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει να υπήρχε από παλιά. Οι παλιοί να μας πούνε στα σχόλια. Τη θυμάστε αυτή τη λακκούβα εδώ στην πόρτα? Ζαντούλα, βλέπετε μαμά? Άλλο χτύπημα έχει το εργαλείο μας. Έχουμε και εδώ ένα χτυπηματάκι μικρό. Και μια σκουριά. Έχει πολύ δουλειά το Polo, μου φαίνεται. Και πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Μπίχλα λέει εδώ ο φίλος και δεν έχει και πολύ άδικο. Τιμονάκι εδώ, διαλυμένο βλέπω. Το στερεοφωνικό που είχαμε βάλει στο Polo Project τότε υπάρχει ακόμα από ό,τι βλέπετε, αλλά εδώ έχει μια τρύπα. Τι είναι εδώ, κουμπαράς? Δεν ξέρω, παιδιά, αν ψάξει εδώ μέσα μπορεί να βρεις και τίποτα. Θα ψάξουμε μάλλον στο επόμενο επεισόδιο. Σκουπιδάκια εδώ. Κάτι άλλο δεν βλέπω, κάτι χιάκια βλέπω εκεί πίσω. Δεν τα είχαμε βάλει εμείς αυτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο μοτέρ. Α, να δούμε τα χιλιόμετρα, ρε εσύ. 213.000 χιλιόμετρα λέει το εργαλείο μας.
Πάμε να δούμε και τη μοτεράκλα του. Οπ. Για περίμενε. Ωραία. Για σας που αναρωτιέστε λοιπόν, το πόλο είναι 1000 κυβικά, τετρακύλινδρο. Μαμά. Δεν έχει τίποτα πειραγμένο πάνω του. Και μέχρι την τελευταία συντήρηση που του είχαμε κάνει εμείς γύρω στα 180.000 χιλιόμετρα, ήταν άψογο, δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Τώρα το έχουμε πάρει με κάτι περίεργους θορύβους στο μοτέρ, στους οποίους προφανώς και θα εξακριβώσουμε στο επόμενο επεισόδιο και θα βρούμε τι φταίει και δεν δουλεύει σωστά το εργαλείο μας. Όπως και να έχει, θα τα φτιάξουμε όλα. Ας πάμε πάλι μέσα τώρα όμως. Αυτό λοιπόν, guys μου, είναι το πολλάκι μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ελπίζουμε να είστε χαρούμενοι για όλο αυτό το concept. Ελπίζουμε να συμμετέχετε σε όλο αυτό το concept. Και παρέα, εμείς οι Car Freaks και εσείς τα Car Freaks, να δημιουργήσουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο θα χαρεί ένας τυχερός. Στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο βίντεο, θα ξεκινήσουμε τις εργασίες στο πόλο και θα φτιάξουμε διάφορα πραγματάκια. Αλλά όπως σας είπα και πριν, θα μάθετε και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε αυτό εδώ το εργαλείο. Προς το παρόν, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram, να κάνετε follow καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook για περισσότερο Car Freaks, για να βλέπετε περισσότερα πραγματάκια, backstage και διάφορα άλλα στα stories μας. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το site carfreaks.gr όπου μαθαίνετε όλα τα νέα για τους Car Freaks, όλα τα νέα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και άλλα πολλά πραγματάκια, καθώς και το carfreaks.gr κάθετο shop, το οποίο είναι το shop μας όπου θα βρείτε μπρελόκ, μπλουζάκια και άλλα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Αν σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε όλη αυτή η προσπάθεια και αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε πράγματα από εμάς αλλά και να συμμετέχετε στο μέλλον σε διάφορες κληρώσεις όπως αυτή εδώ για το πόλο, κάντε ένα τεράστιο subscribe, κάντε και ένα like αν σας άρεσε η βιντεάρα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Stay tuned!